Γεια σου, είμαι ο Μάνος. Καλώς ήρθες στο The Endless Tour. The Endless Tour είναι το ατελείωτο ταξίδι μου στην Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Μαζί ανακαλύπτουμε όμορφους τόπους, μαθαίνουμε την πλούσια ιστορία τους και μαγευόμαστε από την απίστευτη ομορφιά τους. Πάμε λοιπόν. Ταξίδεψε μαζί μου κάνοντας like, share και subscribe. Αποχαιρετούμε τη γοητευτική ιστορία της Gaia και ξεκινάμε την τρίτη και τελευταία μας επίσκεψη στο Πόρτο από τους Jardins du Palacio de Cristal. Οι κήποι, που η ομορφιά τους συναρπάζει τόσο τους επισκέπτες όσο και τους ντόπιους, γιόρτασαν πρόσφατα την 100η και 50η επέτειό τους. Όταν άκουσα για πρώτη φορά το όνομά τους, ήμουν περίεργος να τους επισκεφτώ. Κήποι του Κρυστάλλινου Παλατιού. Πρέπει να πάω αμέσως. Συνήθως, δεν ψάχνω την ιστορία των τόπων πριν από την επίσκεψή μου και τους αφήνω να ξετυλίξουν τα μυστικά τους. Όταν έφτασα στους κήπους, κατάλαβα γρήγορα πως το παλάτι δεν υπάρχει. Τότε γιατί λέγονται κήποι του Κρυστάλλινου Παλατιού? Το Crystal Palace χτίστηκε το 1865 για να φιλοξενήσει τη διεθνή έκθεση του Πόρτο, η οποία παρότι επιτυχημένη, το όνειρο των ιδρυτών του να προσελκύσει τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μυαλά στο Πόρτο δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Το 1934 το δικτατορικό καθεστώς πραγματοποίησε μια απικιακή έκθεση στο παλάτι για να προωθήσει την αυτοκρατορική έγκλη της Πορτογαλίας και να πείσει τους Πορτογάλους ότι η Πορτογαλία δεν είναι μια μικρή χώρα. Δεδομένου ότι η ιδέα της αποικιοκρατίας είχε ήδη αρχίσει να είναι εκτός μόδας, η έκθεση κατέστρεψε την εικόνα του Κρυστάλλινου Παλατιού, το οποίο απαξιώθηκε και οδήγησε στην καταστροφή του το 1952. Σήμερα μπορούμε να περπατήσουμε στους κήπους, να βυθιστούμε στις αντανακλάσεις των λιμνών τους και να κατανοήσουμε τη σχέση του Πόρτο με το Κρυστάλλινο Παλάτι που λείπει, θορυβώδης και γαλήνια. Η Καπέλα ντ' Αλμας, παρεκκλήση των ψυχών, κατασκευάστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και τα 360 τετραγωνικά μέτρα των τοίχων της είναι πλήρως καλυμμένα με 16.000 πλακάκια αζουλέζο. Η ομορφιά της σου κόβει την αναπνοή. Ο Τόγεντος Κλέριγκος είναι το καμπαναριό της εκκλησίας των Κλέριγκος. Τη στιγμή της κατασκευής του το 1750, ο πύργος ήταν το υψηλότερο κτίριο στην Πορτογαλία με 76 μέτρα ύψος. Μπορείτε να ανεβείτε τα 250 σκαλοπάτια του και να φτάσετε στο καμπαναριό για να θαυμάσετε την πανοραμική θέα πάνω από την πόλη του Πόρτο. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές σε ένα ταξίδι είναι η εμπειρία της ανακάλυψης. Καινούριο για εσένα, παλιό για τους άλλους. Το παλαιότερο κτίσμα του Πόρτο βρίσκεται κρυμμένο μέσα στα στενά του και περιμένει να το ανακαλύψετε. Βρίσκεται στην ίδια θέση από τον 12ο αιώνα. Μόλις 5 λεπτά από το κέντρο του Πόρτο είναι ένα από τα πιο μαγευτικά βιβλιοπωλεία που μπορείτε να φανταστείτε. Η Λιβράρια Λέλο είναι από τα παλαιότερα βιβλιοπωλεία και κατατάσσεται ως ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Άνοιξε το 1906, σχεδιάστηκε από τον Σαβγερ Εστεύες και είναι ένα αρχιτεκτονικό συνονθήλευμα νεογοτθικού και Art Nouveau στυλ. Μπαίνοντας μέσα αντικρίζεις έναν θαυμάσιο χώρο με εκπληκτική σχεδίαση, περίπλοκη διακόσμηση και τόμους βιβλίων. Από το δάπεδο μέχρι την οροφή, γύψινες λεπτομέρειες δίνουν στον χώρο ένα μαγικό, παραμυθένιο τόνο και ένα ειδικό γυάλινο δωμάτιο στο βάθος προστατεύει τα παλαιότερα και σπανιότερα βιβλία. Το κεντρικό κομμάτι αυτού του καταπληκτικού βιβλιοπωλείου είναι η καμπυλωτή κόκκινη σκάλα που σε προσκαλεί να ανέβει στο ανώτερο επίπεδο. Ένα θεαματικό σφεγγί της από γυαλί με το μότο της Λέλο «Decus in labore», που σημαίνει τιμή στη δουλειά, βρίσκεται στο κέντρο του. Αν όλα αυτά ακούγονται σαν μια ιστορία βγαλμένη από τον Χάρι Πότερ, δεν είστε τελείως λάθος. καθώς το βιβλιοπωλείο αποτελεί έμπνευση για την J.K. Rowling και τα βιβλία του Χάρι Πότερ. Η συγγραφέας έζησε στο Πόρτο από το 1991 έως το 1993 και ήταν συχνός πελάτης της καφετέριας που υπήρχε στον πρώτο όροφο του βιβλιοπωλείου. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Λιβράρια Λέλο που μου επέτρεψε να μπω στο κτίριο πριν το άνοιγμά του για το κοινό και με ξενάγησε σε αυτό τον απίστευτο χώρο. Όταν έφτασα στο Πόρτο, ήξερα πως μια επίσκεψη στη Λέλο για το παιδί που ζει μέσα μου και λάτρευε τον Χάρι Πότερ ήταν αναγκαία. Το Πόρτο είναι μια παραθαλάσσια πόλη, γεμάτη πλακόστρωτους δρόμους και ιστορία. Το μέσο κόστος διαμονής είναι 70 € και αξίζει την επίσκεψή σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe. Ευχαριστώ πολύ.